κοκκινιά. Δεν γνωρίζω όμως ότι τα γεμένα περαιώνει. Περαιώνει, περπετέρει, σίδερο στο χέρι, άστο στην κουνιά. Μια υπέροχη μουσική βραδιά απολαύσαν οι ξανθιώτες και οι ξανθιώτισες το βράδυ της Τρίτης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης, ακούγοντας την αισθαντική φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού σε μια υπέροχη μουσική παράσταση με πλήθος διαχρονικών μουσικών έργων, ενώ τον συνόδευσε η χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου Ξάνθης. Ο Γρηγόρης Βαλτινός είναι ένας δημοφιλής ηθοποιός, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν ότι είναι και ένας πολύ καλός τραγουδιστής. Και με αυτή του την ιδιότητα, το γυροκομείο της Ξάνθης τον προσκάλεσε και φυσικά εκείνος ανταποκρίθηκε άμεσα για να χαρίσει στους ξανθιώτες μια όμορφη μουσική παράσταση στην αγαπημένη του πόλη, αφού οι ρίζες του βρίσκονται σε αυτό τον όμορφο τόπο. Τα εύσημα αξίζουν και στη χοροδία του Μουσικού Σχολείου της Ξάνθης, που παρόλο τον ελάχιστο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους για τις απαιτούμενες πρόβες με τον Γρηγόρη Βαλτινό, κατάφερε και υποστήριξε την όλη εκδήλωση και συνόδευσε τον καλλιτέχνη με άρτιο τρόπο. Να θυμίσουμε ότι στη μουσική παράσταση έπαιξαν οι μουσικοί Δημήτρης Δημητρίου στο πιάνο, Στέλιος Κολοβός στην κιθάρα και ο Νίκος Νικολαίδης στο μπουζούκι. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του πλήθος κόσμου και φυσικά εκπρόσωποι της πολιτιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φιλοξενούμενοι του γυροκομείου ήταν άπαντες παρόντες στη μουσική βραδιά, ενώ με απόφασή του το ΔΣ του γυροκομείου της Ξάνθης ανακήρυξε επίσημα ευεργέτη τον Γρηγόρη Βαλτινό για την προσφορά του στο Ίδρυμα. Thank you.